Σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί, αγαπητοί μου χριστιανοί, προσφυλή μέλη του Ορθοδόξου Συλλόγου Μέγας Αθανάσεως και λοιποί ακροατέ, και πάλιν εις το βήμα του ιστορικού τούτου Συλλόγου, του οποίου προστάτε Άγιοι είναι τρεις, οι τρεις μεγάλοι πατέρες και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας, οι τρεις φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητος. Ευχαριστώ τον Κύριον Ιησού Χριστόν δια τη νέα συνάντησή μας, συνάντηση Ιεροκήρυκος και Ακροατών. Δια τη νέα έναρξη της σειράς, της νέας σειράς των ομιλιών που αν θέλει ο Θεός πάλι θα κάνουμε εις την αίθουσα του Συλλόγου τούτου την τελευταία Κυριακή εκάστου μηνός. Αγαπητοί μου, το έργο του Ιεροκήρυκος είναι πάντοτε βαρύ, αλλά εις τας ημέρας που ζούμε το έργο του Ιεροκήρυκος έγινε ακόμη βαρύτερο. Εις την θέση αυτή, εις το βήμα αυτό, εις τον άμβονα που μας αξιώνει ο Θεός να αναβαίνουμε, στον 20ο αιώνα αυτών της διαφοράς και απιστίας, εις το βήμα λέγω τούτο και εις τον άμβονα, δεν θα έπρεπε να είμαστε εμείς. Μην το θεωρήσετε αυτό ως ένα είδος ταπεινολογίας. Εκφράζω τα βάθη της καρδίας μου. Είναι τέτοια η καιρή, είναι τέτοια τα προβλήματα, είναι τέτοια η κρίση του έθνους και της ανθρωπότητος, ώστε θα έπρεπε στη θέση αυτή να βρίσκονται Βασίλη και Χρυσόστομοι και Γρηγόριοι θεολόγοι, θα έπρεπε να βρίσκονται προφήτε, θα έπρεπε να βρίσκεται ο Νάθαν και ο Ρεμίας και ο Ισαΐας για να ελέγξουν τα αμαρτήματά μας και να είπουν και πάλι «Ουέ έθνος αποστατών, λαός πλήρης ανομίας σπέρμα πονηρών». Μικροί, πολύ μικροί και ασήμαντοι εμείς αισθανόμαθα την ώρα αυτή την αδυναμία μας, την αμαρτωλότητά μας, και πιστέψατε θα ήταν δια με πολύ ευχάριστο να βρίσκομαι κάπου μακράν σε κάποια γωνιά του Αγίου Όρους, να κρατώ κομποσκήνη, να αγρυπνώ και να προσεύχομαι για τον εαυτό μου και για τον εαυτό σας. Αλλά ανάγκη να κηρύξουμε, αλλά ανάγκη να ελέγξουμε, αλλά ανάγκη να αλλαλήσουμε τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Η έναρξη των ομιλιών, αγαπητοί, συμπίπτει με την επέτειο μεγάλων εθνικών εορτών, συμπίπτει με την επέτειο της αλώσεως της ωραίας πρωτεύουσης της Μακεδονίας μας, της Θεσσαλονίκης. Συμπίπτει ακόμα με την επέτειο την εθνική της αντιστάσεως, την οποία το μικρόν ημών έθνος, ο μικρός αυτός Δαβίδ, αντέταξε εις τα χιονισμένα βουνά της Βορείου Υπήρου και έγραψε μία από τα σερωτέρα σελίδας της ιστορίας του. Συμπίπτει ακόμα η έναρξη των ομιλιών με την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, του οποίου την ευχήν και ευλογίαν επικαλούμεθα
διόλων των αγαπητών και προσφυλέσιμων ακροατήριων. Μικροί εμείς, μας συγκινεί πολύ περισσότερο τη στιγμή τάχτη το όραμα του Νέστορος, του Αγίου Νέστορος, του μαθητού του Αγίου Δημητρίου, και εμείς ως μαθητές του Αγίου Δημητρίου σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που διερχόμεθα δεν έχουμε τίποτα άλλο να επαναλάβουμε από τα βάθη της καρδίας μας παρά την φωνή εκείνη η οποία έζησε άλλοτε το θέατρο της ιδωλατρικής πόλεως. Την φωνή εκείνη, Θεέ του Δημητρίου, βοήθημε. Αδελφοί και πατέρες, το θέμα της σημερινής ομιλίας σας είναι γνωστό. Είναι ένα ερώτημα. Τις ο ένοχος, ποιος είναι ο ένοχος? Πριν δώσουμε ένα απάντηση στο ερώτημα αυτό, θα μου επιτρέψετε να ρίψουμε απότινος σκοπιάς υψηλής και επιρμένης. Θα επιτρέψετε, λέγω, να ρίψουμε μια ματιά εις την σύγχρονη κατάσταση, την κατάσταση του έθνους μας. Η κατάσταση του έθνους μας, της μικράς αυτής γωνιάς που όρισε ο Θεός να κατοικούμε εμείς οι Έλληνες, η κατάσταση του έθνους μας δεν είναι ευχάριστος. Ομοιάζομαι, αγαπητοί, με ένα ασθενή που έχει προσβληθεί όχι από μία και μόνο ασθένεια, οπότε η θεραπεία του είναι εύκολος, αλλά ομοιάζομαι με ένα ασθενή ο οποίος έχει προσβληθεί από πολλάς ασθενείας εις τρόπον ώστε ο ιατρός ο θεράπων ευρίσκεται εις τη δυσκολία και της διαγνώσεως της ασθενείας και ακόμα περισσότερον εις την προσφορά των καταλλήλων φαρμάκων. Ομοιάζομαι με το, είναι ενθυμηθόμενο μια εικόνα του Ισαΐου του προφήτου, ότι είμεθα από κορυφής, από ποδών, από τα πόδια μέχρι την κορυφή, πλήρης ελκών, γεμάτος πληγές, στα χέρια, στα πόδια, στο στήθος, παντού, και δεν υπάρχει, λέει, κατάπλασμα και φάρμακο. Και για να μην φανεί η υπερβολική κρίση αυτή περί της σημερινής μας καταστάσεως, ας ερευνήσουμε κάπως επιμελέστερον τους διαφόρους τομείς της εθνικής και κοινωνικής μας ζωής. Και ας αρχίσουμε εμπρότης από τον τομέα εκείνο εις τον οποίο δυστυχώς όλοι ανεξαιρέτως αριστεροί και δεξιοί δίδομε τεραστία σημασία, διότι στην εποχή την οποία ζούμε δεν δίδομε σημασία εις τον πνευματικό και ηθικό τομέα του έθνους, αλλά δίνουμε σημασία εις των οικονομικών παράγοντα, εις την οικονομική ευεξία και ευρωστία του έθνους. Οικονομικός λοιπόν, πώς πορεύεται το έθνος τούτο? Εκ πρώτης όψεως, τα πάντα φαίνονται ρόδινα. Η βιτρίνα είναι θαυμασία. Ξένοι έρχονται εκ περάτων της γης, για να περάσουν ωραία σιλιουλούς τους ημέρας εις τα ωραία μας νησιά και στα κρογιάλια. Τα καταστήματα είναι πλήρη. Εκαταθέσεις, λέγουν, αυξάνουν καταπληκτικώς. Ασφάλεια υπάρχει. Δίνεσαι να κινηθείς ευκόλως και με πούλμαν μέχρι των συνόρων. Τι με τούτο? Πίσω από τα πούλμαν και πίσω από τους τουρίστες και πίσω από όλη αυτήν την χλυδή και πολυτέλεια ορισμένων τάξεων υπάρχει μία δυστυχία απερίγραπτος. Κατ' επανάληψη απεισχόλησα το προσφυλές ακροατήριον επί της κοινωνικής πλευράς του έθνους μας και απέδειξα ότι δεν υπάρχει δυστυχιαστέρα χώρα υπό τον ήλιο.
δεν είναι υπερβολή, ούτε σχήμα, δια δημιουργίαν εντυπώσεων. Όταν σκεφτείτες ότι επί χιλίων κατοίκων της μαρτυρικής αυτής γης, οι 318, κατά επίσημων στατιστικήν, είναι άποροι νούμερο ένα. Ο εστί μεθεμευόμενον, στο κρατήδιον αυτό των 8 εκατομμυρίων, 2.988.000 κάτοικοι είναι άποροι, στερούμενοι επαρκών μέσων ζωής. Διακόσιοι και πλέον χιλιάδες είναι άνεργοι. 10.000, ακούτε, 10.000 παιδιά με όλη τη φλόγα να εργαστούν και να συντελέσουν εις την προώθηση του έθνους. 10.000 παιδιά που εκοπίασαν και μάθησαν και κρατούν στα χέρια τους διπλώματα ανωτέρων σχολών. Οι 10.000 φάλαμς ολόκληρος με αρχεία νέων είναι άνεργος. Ποιος θα περιγράψει το δράμα των νέων αυτών? Ποιος θα ενδιαφερθεί για τους νέους αυτούς, οι οποίοι κλιπαρούν και χτυπούν τα στήρα μικρών και μεγάλων δια μία μικρά θέση? Ολίγον ακόμη και τα διπλώματα θα καταντήσουν εδώ στο έθνος. Θα καταντήσουν τα διπλώματα να έχουν μικρότερα αξία από ό,τι έχουν τα πλατανόφυλλα των δασών. Και δεν είναι μόνο οι μορφωμένοι νέοι και οι εργατικοί νέοι που αντί να χρησιμοποιούν την πένα, χρησιμοποιούν τα σχήραστα, και αυτοί ακόμη βρίσκονται σε εχθρή κατάσταση. Ουρέ, ουρά! Όπως ακριβώς εις τους σταθμούς των αυτοκινήτων σχηματίζονται ουρέ, κατά παρόμοιον τρόπον απ' έξω από τα πρεσβείας των ξένων εθνών σχηματίζονται ουρέ νέων, οι οποίοι ζητούν διαβατήριον. Δεν υπάρχουν πού? Να υπάρχουν εις τα άκρα της γης, εις τα έλλη, τα βρωμαρά έλλη της Αυστραλίας, να κατέβουν κάτω εις τα υπόγεια, εις βάθος χιλίων και δύων και τριών χιλιάδων μέτρων, να ταφούν κάτω εις τον Άδη, εις τα ανθρακοριχεία λέγω του Βελγίου, για να τεμάχει ο Νάρ. Κάθε στιγμή είναι γεγονός επιστημονικός αποδειγμένον ότι όχι μόνο αυτοί οι νέοι, αλλά ακόμα η μικρά αυτή γωνιά που τα χώματά της τα έχουν ποτίσει με αίματα νεοτέρων και παλαιότερων ιερών, αυτή η μικρά γωνιά δύναται να θρέψει διπλάσιων πληθυσμών και κανείς νέος να μην απάρχεται εις της μακρινάς χώρας για να φρυνεί την πατρίδα του. Οικονομικός ευρισκόμεθα εις αυτή την κατάσταση. Διοικητικός ως μηχανή δεν γνωρίζω εάν οι χελώνε δύναται να συναγωνιστούν με την οχερότητα και την αδράνεια της κρατικής μηχανής. Έγγραφον δεν υπάγει απογραφείων εις εγγραφείων. Χρειάζεται 10 και 20 και ένας ολόκληρος μήνας. Διαλάβει μια απάντηση ο χωρικός που ζει στα άκρα της Ελλάδος, θα αναγκαστεί να κατέρθει εδώ εις τον υδροκέφαλον, δια να κλιπαρίσει τους τιματάρχας και διευθυντάς δια μίαν ελαχή στην απόθεση του. Μηχανικός, αλλά μη σε έρθω εις τον τομέα αυτών, διότι ορισμένα έργα τα οποία έφτιασαν τελευταία οι λεγόμενοι εγκέφαλοι του κράτους δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά υπενθυμίζουν εκείνο το γνωστό. Ξύλο να ράβε δουλειά να μη σου λείπει. Εις τρόπον ώστε δημοσιογράφοι να γράφουν ότι η Ελλάς έχει ανάγκη να καλέσει από το εξωτερικό επιστήμονας για να τακτοποιήσουν τα του οίκου της. Αλλά ας αφήσουμε αυτόν τον τομέα των μηχανικών, των οικονομικών, των διοικητικών και ας έρθουμε εις άλλους τομείς οι οποίοι είναι ευγενάστεροι και σπουδαιότεροι. Ας εισέρθουμε στον τομέα των εκπαιδευτικών, στον τομέα της αγωγής και εκπαιδεύσεως της νέας γενιάς μας, η οποία είναι ούτε φίλτατον, ούτε ιερότερον, ούτε έχει πολυτιμότερον η πατρίς. Διάβασα τυχαίως στα χέρια μου όταν βρισκόμουν επάνω εις την Κοζάνη. Έπεσε στα χέρια μου μια στατιστική, η οποία δείκνει το ποσοστό των χρημάτων τα οποία δαπανούν τα διάφορα κράτη δια την νεότητα, δια την σπουδάζουσα νεότητα. Και πιστεύσατε με ότι δάκρυα έτρεξαν από τους οφθαλμούς μου όταν είδα αποκαλυπτικών στοιχείων. Ποιων στοιχείων? Ότι είμαι θα
η χώρα εκείνη, η χώρα της παιδείας, η χώρα της φιλοσοφίας, η χώρα της μορφώσεως, καταντήσαμε εις μια κατάσταση ώστε άλλα έθνη να είμαθα εις το βάθος. Εις τι ούτω βάθος, ώστε άλλα μεν χώρα για τα παιδιά τους δαπανούν 30%. Άλλε δαπανούν 25, άλλε 20, άλλε 15. Εμείς δε στην Ελλάδα μόλις δαπανούμε 7% δια την νεότητα. Σχολεία τρόχλε. Σχολεία χωρίς επαρκές προσωπικών, τόσο στην δημοτική εκπαίδευση όσο και στη μέση. Εκπαιδευτικός, ηθικός. Εδώ πλέον αρχίζουμε να σαπίζουμε, όχι πλέον στα σκορυφάς, αλλά και μέχρι των ποδών και μέχρι των ριζών. Αρκεί μόνο χαρακτηριστικός να αναφέρω δύο επεισόδια, δύο εικόνες. Η μία, για να φανεί το έθνος μας συνεπές προς διεθνείς συμβάσεις, η αστυνομία μία βραδιά διέλυσε όλα τα δυσόνιμα σπίτια, όλα τα αμαρτωλά σπίτια που εκατοντάδες νέων γυναικών αξιοθρενήτων έζων μίαν ζωή κτηνώδη. Έκλεισε τα σπίτια της αμαρτίας. Τα έκλεισε τα σπίτια της αμαρτίας προς το θεαθήνα της ανθρώπης. Τα έκλεισε τα σπίτια της αμαρτίας για να ακούσει από τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών ένα έβγε. Έβγε όμως υποκριτών και φαρισαίων. Τα έκλεισε τα σπίτια αυτά για να φανεί έθνος πολιτισμένων. Αλλά τα σπίτια αυτά αντί να λατωθούν υψήθησαν. Εάν είχαμε μέσα στην Αθήνα 100 σπίτια, τώρα έχουμε 2.000 σπίτια, διότι έφυγαν από τους γνωστούς αριθμούς των οδών. Και κάθε έκαναν συνεταιρισμό, 2-3 από τα δάφτες, και σήμερα διασκορπίστησαν εις όλας τις συνοικίες, εις όλες τα σοδούς και παρόδους, και δημιουργούν τεράστια προβλήματα και λιμένονται και διαφθείρουν ολόκληρον την πόλη. Αλλά και άλλο γεγονός κατ' τους θερινούς μήνας παρουσιάστηκε στο έθνος μας ως μια εκδήλωση βαθίας διαφοράς της φυλής μας. Κρούσματα εμμονωμένα, κρούσματα όμως τα οποία φανερώνουν ότι η γάγκρανα προχωρεί βαθύτατα. Νέα παιδιά που ακόμα επάνω εις τα χείλη τους δεν παρουσιάστηκε το χνούδι της νεότητος. Νέα παιδιά που άξιζε να έχουν καλύτερα συμπεριφορά απέναν των πλησίων τους, παιδιά λεγόμενων οικογενειών πλουσίων και βιομηχάνων, παιδιά που θα έπρεπε να είναι τα στολίδια των οικογενειών τους. Τα παιδιά αυτά ελοξοδρόμησαν από τον τίμιο δρόμο της αρετής και δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να στέκονται στις γωνίες των πεζοδρομίων και να ενοχλούν ως άλλο προκρούστε και ληστέ, να ενοχλούν γυναίκας, να γλωχνουχούν δεσποινίδας, μικρά παιδιά, να εξφενδονίζουν σάπια πράγματα στα πρόσωπα των ξένων και να δημιουργούν μεγάλη σύγχυση μέσα στην πόλη. Και αρέσκονται τα παιδιά αυτά με την ιδιότροπον εμφάνισή τους να ονομάζονται με ένα ξενικό όνομα, με το όνομα των γνωστών που υπάρχει εις ξένη γλώσσα με τον day-to-day πολιτισμό. Έτσι τα παιδιά αυτά αντί να μιμηθούν πρότυπα ηρωικά τα οποία έχει να επιδείξει η ιστορία του έθνους μας, αυτά τα παιδιά μιμούνται τους νέους τους εκφύλους, τα καθάρματα του Λονδίνου, διότι ούτων φρούτο εκεί πρώτον παρουσιάστη και εκεί έφτασε μέχρι σημών. Οικονομικός αθλίος, αθλία ζωφαρά εικόν. Διοικητικός δέναμενος σχελώνε. Εκπαιδευτικός καταντήσαμε εις το κατώτερον βαθμίδα του πολιτισμού. Ηθικός ειδού εικόν, την οποία παρουσιάζουν αφενός μεν η διασπορά της πορνείας και μοιχείας εις όλη την πόλη, αφετέρου δε οι βαρβαρικές εκδηλώσεις των νέων. Και αυτές ακριβώς χθες με επεσκέφθη ένας ναυτικός που 30 χρόνια αλωνίζει τα μεγάλα πελάγη και υπέστη πολλά ναυάγια. Και όταν χθες με επεσκέφθη και τον ρώτησα πώς πηγαίνει ο έξω ο κόσμος
και μου περιέγραψε την διαφορά που υπάρχει στα διάφορα κέντρα της Δύσεως. Μου είπε ένα στοιχείο το οποίο κολλότι διατρέχω τον κίνδυνο να παραξηγηθώ. Και εν τούτης όμως οφείλω να το γνωρίσω εις την αγαπητούς μου ακροατάς. Αφού μου περιέγραψε τι γίνεται εις τον Τουλώνα, εις την Μασσαλία, εις το Αμβούργο και εις άλλες πόλεις, μου έλεγε ότι το πλοίο άλαβε διαταγάς να πλεύσει προς βοράν. Και άφτασε το πλοίο κατάφορτον μέσα εις απάνω στην βόρειον θάλασσα εις ένα λιμένα ρωσικών. Προτού να φτάσουν στον λιμένα των ρωσικών, οι ναύτε, 30 περίπου παιδιά νέα, ακατήχητα με όλον το σεξουαλικό πυρ που υπήρχε μέσα στην καρδία τους, δυστυχώς τα παιδιά αυτά τίποτα δεν σκέφτονται. Πότε να βγουν στην παραλία του ρωσικού λιμένους, δεν να έβρουν ρωσίδας και να ουριάσουν. Ως όρνια λοιπόν, επίδησαν στις βάρκες και βγήκαν στα κρυπηδώματα του λιμένους και ως τα πιναλέα, ως πιναλέοι γήπες, εζήτουν τα σάπια κράτα των γυναικών. Ένας μόνον έμεινε μέσα εις το πλοίο. Δεν θέλησε να βγει έξω εις τον λιμένα των ρωσικών. Αφενός μεν, διότι δεν είχε συμπάθεια δια ολισμένους λόγους, αλλά και αφετέρου ήθελε να αποδοκιμάσει την ενέργεια των νέων αυτών, οι οποίοι μόνο και μόνο εξήρχοντο, όχι για τίποτα άλλο, όχι να θαυμάσουν τα ωραία τοπία της ωραίας εκείνης πόλεως, αλλά μόνο και μόνο για να βρουν τα σάπια, τα κρέατα εκείνα, τα αποσυντεθειμένα. Το βράδυ επέστρεψα. Τους περίμενε. Ανέβηκα τα σκαλιά. Πλήρης απογοήτευσης. Περάσανε όλα τα σοκάκια, όλους τους δρόμους, όλες τις πλατείες, σαν δυσψασμένα, σαν λυσσασμένα σκυλιά, ζητούνται σάρκας γυναικών και δεν έχουν ούτε μία γυναίκα εις το ρωσικό εκείνο λιμένα. Διότι δεν επιτρέπει εκεί το άθεο αυτοκράτος που γνωρίζουμε όλοι να καυτηριάζουμε. Το άθεο αυτοκράτος δεν επιτρέπει ούτε μία Ρωσίδα να είναι πόνη. Ουρανοί και άγγελοι, δικάστατε μας, εμείς που τα Ελληνίδας με τα βάλαμε εις απέραν των πορνίων. Θα μας δικάσει ο Θεός, διότι κρατούμε το Ευαγγέλιο και ουδέν επανιώ. Κανείς δεν διαφέρεται για την κατάσταση αυτή. Όταν ήκουσα ότι στο ρωσικό λιμένα ούτε μία πόρνη δεν υπήρχε, πρέπει να κράψουμε, αδελφοί μου, διότι εμείς λέγουμε εκείνους αθέους, αλλά εκείνοι εφαρμόζουν το Ευαγγέλιο, εμείς δέχουμε το Ευαγγέλιο και ζούμε κατά τον πλέον ανήθικο και έκπληρο ανθρώπων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι τομείς εις οποίους ο προβολεύς της αληθείας ρυπτόμενος αποκαλύπτει τα άλκη του έθνος. Υπάρχει κι άλλος τομές, ακόμα ευγενέστερος, ακόμη υψηλότερος, που εγγίζει τα σφαίρας του υπερφυσικού στοιχείου. Και ως τομές αυτός είναι ο τομές ο θρησκευτικός. Θα χρειάζεται ώρα πολύ. Βλέπετε μόνο μία Κυριακή, μ' αξιώνει ο Θεός να σας συναντώ, διότι απεκρίστημεν από τους ναούς των Αθηνών, δια ένα και μόνο αληθείας και καθήκοντος, και έχω μόνο μια μικρά αίθουσα την οποία εσείς καταστήσατε στενόχωρο και δεν έχουμε την ευχαίρεια να βγούμε στους πεζοδρόμια και να καλέσουμε τον λαό και καταγγείλουμε τα έσχη της σημερινής καταστάσεως. Έχω μόνο μια ώρα και ο λόγος στενοχωρείται. Ο λόγος στενοχωρείται να εκφράσει όλα τα ιδέας, όλα τα αισθήματα τα οποία κατακλείζουν την καρδία του ροκήρυκος επί τη θέα της αθλίας καταστάσεως. Ας ρίξουμε μια ματιά στον θρησκευτικό τομέα. Σας ρωτώ, πού κηρύσω ραβείων, εάν είχα χρήματα, εάν είχα χρυσίων και αργύριων, θα προκύρισα ένα διαγωνισμό και θα έλεγα, δείξατε μου στην Ελλάδα ένα χωρίον και μόνον, ένα χωριό, μια κονόπολης, ένα συγκισμό. Δείξατε μου ένα τέτοιο συγκισμό στην Ελλάδα από τα 8.000 χωριά που έχει η Ελλάδα αυτή, με τα καμπαναριά της και με τους δεσποτάδες και αρχιερείς της. Δείξατε μου από τα 8.000 χωριά, δείξατε μου ένα χωριό εις το οποίο δεν ακούεται βλασφημία των θείων. Δεν υπάρχει ούτε ένα χωριό πλέον, αμόλυντον, καθαρόν από την απεσία αυτή βλασφημία η οποία ακούεται καθ' όλα τα πλάτη και τα μήκη της πατρίδας μας. Ένα χώρο θα ζητούσα καθαρόν. Τέλος πάντων, ένα χώρο θα ζητούσε να είναι καθαρόν από βλασφήμιας, και ο χώρος αυτός που θα αξιούσε να είναι καθαρός. Με ενδιαφέρει οι άλλοι χώροι, αλλά με ενδιαφέρει προπαντός τα καράβια, τα ελληνικά, τα πολεμικά καράβια, τα οποία έχει η πατρίς μας, και ακόμα οι στρατώνες στην ελληνική να είναι καθαροί. Και
Και όμως αν υπάρχει μέρος εις το οποίο βλασφημείται από αξιωματικούς, υποαξιωματικούς και στρατιώτας κατ' οπλών εσχάτρων τόπων, είναι ελληνική στρατώνα και τα ελληνικά χράβια. Κουντουριώτη αλυσμόνητε που ετσάσεις τους Τούρκους με στα δαδρέλια με την αβραχίδα σου, ξύπνα από τον τάφο, να πάρεις ματσούχι, να πας με στα πλοία να καυτηριώσεις. Και εσύ κασί Πολοκοτρώνη που δεν επέτρεπε μέσα στο στρατεύμα του να υπάρχει στρατιώτης να βλαστημάει. Το θεωρεί ψωγιασμένο πρόβατο, στρατιώτη να βλαστημάει. Κι όμως τώρα βουίζουν τα αυτιά μέσα στους τοίχους των στρατώνων και περιμένουμε να προσιάσουμε νέα λύκας και νέα θριάμβους. Ο Θεός να φυλάξει εάν δυσυμβητεί το έκτακτον μέσα στην ελληνική πατρίδα. Θρησκευτικός αυτή, εκκλησιαστικός. Ω Κύριε, φού Κύριε φυλακήν το στοματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Δεν θέλω αδελφοί μου, απόψε να σας παρουσιάσω τα έλκη που παρουσιάζει η Εκκλησία ως διοίκησης. Όχι εκδηλίας, όχι έκτινος αλλησκέψεως, αλλά διότι θα μακρύνουμε τον λόγο και έπειτα στο τέλος όταν τελειώσετε θα σας δώσω εγώ ένα διπλό καθρέφτη. Θα σας δώσω μια διπλή σπίθα που θα παρουσιάσω μέσα οποία είναι η σημερινή κατάσταση της Εκκλησίας μας εις μαρτύριων αιώνιων. Και αφού τώρα από την υψηλή ταύτην σκοπιά ρίπτοντας το βλέμμα σας παρουσιάσαμε τα καρποστάλ της αθλίας καταστάσεώς μας, τώρα και εμείς εν μέσω αυτής της ζωφράς εικόνας περιπατούντες απευθύνουμε το ερώτημα εις τας το ερώτημα και λέγουμε επαναλαμβάνομεν επανερχόμεθα εις το θέμα ημών και λέγουμε τις ο ένοχος, ποιος ο ένοχος. Υπάρχουν δύο γλώσσες. Πώς θέλετε αγαπητοί μου να αναλύσω απόψε? Εάν μιλήσω με την γλώσσα του πολίτου υπάρχει γλώσσα του ανθρώπου, υπάρχει η γλώσσα του πολίτου και υπάρχει η γλώσσα του χριστιανού. Ας ομιλήσουμε με τη χαμηλότερη γλώσσα για να έρθουμε κατόπιν στην ψηλότερη γλώσσα, την γλώσσα της Καινής Διαθήκης, την γλώσσα του Θεού. Εάν θελήσω να μιλήσω με την γλώσσα του απλού πολίτου απευθύνω το ερώτημα, τι είσαι ο ένοχος? Και έτσι μου κατέβηκε, έτσι θέλω να πάω να βρω ποιους να βρω, να πάω εδώ στη Βουλή που μαζεύονται οι 300 αυτοί που λένε πως ενδιαφέρονται για το έθνος και κυβερνούν το έθνος και ονομάζονται πατέρες του έθνος. Και παπάς εγώ, ένας απλούς παπάς, έχω και εγώ κάποια θέση μέσα στην Βουλή, όχι ως άτομο αξίας, αλλά ως ρασοφόρος, διότι το ράσο έφτιαξε στην πατρίδα. Ως απλός ρασοφόρος έχω την αξίωση να έρθω προς στιγμήν επάνω εκεί στην θέση και να απευθύνω να είπω αυτά τα λόγια τα οποία είπα προς εμάς. Και μετά να απευθύνω τι ο ένοχος. Εάν ανέβαινα προς τιμή επί του βήματος της Βουλής των Ελλήνων των 300 και πλέον πατέρων, τότε μόλις απίθυνα το ερώτημα τι ο ένοχος, θα είπα εκ μέρους μεν της αντιπολιτεύσεως ότι ένοχος είναι η κυβέρνηση. Αυτή είναι ο νεκροδάφτης. Αυτή πρέπει να φύγει. Αυτή πρέπει να αυτός. Αυτά θα ακούσουν. Αλλά εντωμεταξύ η άλλη πτέρυγα της συμπολιτεύσεως, η άλλη φτέρυγα των κυβερνητικών βουλευτών, θα είπε δεν φτάμε εμείς είμαστε εντάξει. Φτάνε αυτοί που δεν μας αφήνουν, που κολεσιεργούν, που δεν μας αφήνουν να εφαρμόσουμε το ωραίο πρόγραμμά μας. Συνεπώς, οι μεν επιρρύπτουν τας ευθύνας εις τους δε και ούτε βρισκόμαθα μια προμοιάς Βαβυλωνίας γνωμών. Αλλά φεύγω από την Βουλή των Ελλήνων, διότι εκεί πλέον μαυρίζει η ψυχή του ανθρώπου. Και θα έλεγα κάτι το οποίο δεν πρέπει να το πω απόψε, αλλά επιφυλάσσουμε σήμερα άλλη συναντήσή μας να σας είπω ποιον θα είναι το τέλος της εξελίξεως των πραγμάτων από τη σκοπιά αυτής. Φεύγω πικραμένος από την Βουλή των Ελλήνων, διότι βλέπω μέσα το γνώτης αυτών που υπήρξε το θεμέλιο της ελληνικής πατρίδος και της ορθοφρονούσης σκέψεως. Και φεύγω από εκεί, πλήρης απογοητεύσεως, και έρχομαι που να υπάγουν. Πηγαίνω εκεί στο Πανεπιστήμιο που είναι μαζεμένα τα κεφάλια τα μεγάλα, τα τρας των εγκεφάλων των επιστημόνων. Προχωρώ στα γυμνάσια και ακαδημίας και βλέπω μια νεότητα αθλία, μια νεότητα η οποία δεν φλογίζεται από τα μεγάλα ιδανικά. Βλέπω κόσμο νέων καρδιών,
που έπρεπε να είναι ψηλά, πολύ ψηλά, να έρπουν ως χαμόκλαδα μέσα εις τους βάτους. Και ρωτώ λοιπόν τους κυρίους αυτούς, τους εγκεφάλους που επήγαν στα εξωτερικά πανεπιστήμια και έκαναν τα κεφάλια τους εγκυκλοπαιδικά λεξικά, και ρωτώ, τι's ο άνεχος της διαφοράς των νέων αυτών των καθαρμάτων, το οποίο προσιάσαν μέσα εις τους δρόμους. Και ακούω, δεν φταίμε εμείς, εμείς δεν φταίμε, λέγανε οι καθηγητές. Φτάνε τα παιδιά, φτάνε οι νέοι, φτάνε οι μεν. Αυτοί είναι τελείως ανένοχοι. Ρωτώ τους νέους και μου λένε, δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι καθηγητές μας. Προχωρώ, φεύγω από εκεί, βλέποντας τη διχογνωμία της ευθύνης, και πορεύομαι σε ένα άλλον κύκλο. Πηγαίνω μέσα εις τα εργοστάσια, που είναι μελίσι, μελίσι ολόκληρο, εργατιάς, τίμιων ανθρώπων που χύνουν τίμιων υδρότα για να φάνε ένα κομμάτι ψωμί. Μπαίνω μέσα εκεί και ακούω παράπονα εργατών, παράπονα εργατριών, παράπονα κόσμο ολοκλήρου, και ρωτώ, ποιος είναι ο ένοχος, ποιος είναι ο ένοχος να κλείνουν, να χρεοκοπούν τα εργοστάσια. Και ακούω τους εργοστασιάρχες να λέγουν, φτάνε οι εργάτες, με όλο τον κυκλισμό που τους διακρίνει. Και από το άλλο μέρος ακούω τους εργάτες να λέγουν, φτάνε οι πλούσιοι, φτάνε οι κεφαλοκράτες, φτάνε τα μεγάλα κεφάλια, φτάνε αυτοί όλοι που νοματεύαλαν οι δούλους, χειροτέρους του δούλους, οι οποίοι υπήρχαν στην αρχαία εποχή. Δεν βλέπω εκεί μια κατανόηση. Και φεύγω από εκεί και πού να πάω, αχ, ζητώ ένα λιμάνι. Μέσα στην τρικυμία αυτήν της ζωής, μέσα στην θάλασσα αυτήν, ένα μόνο λιμανάκι έμεινε. Όπως τα καράβια που περνούν μεγάλες θύελλες, ζητούν να ρίψουν την αγκιά τους και να ησυχάσουν στα λιμάνια. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος, ο σημερινός, απογοητευμένος από όλα τα συμβάντα της ζωής, ζητεί το λιμάνι. Όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, λιμάνι είναι η οικογένεια ενός εκάστου. Πηγαίνω, χτυπώ το σπίτι του καθενός. Χτυπώ τα σπίτια, τα μεγάλα, τα πλούσια, τα μαμαρόχτιστα. Χτυπώ τις καλύβες, χτυπώ μικρούς και μεγάλους. Και όπου να ανοίξω, δεν προλαβαίνω να ανοίξω τις πόρτες. Και ακούω φωνές, ακούω επεισόδια, ακούω έρηδες, ακούω διαπληκτισμούς. Και ρωτώ, ποιος είναι ο άνεχος, γιατί το σπίτι αντί να είναι λιμάνι έγινε μαύρος πόντος. Γιατί μες στο λιμάνι βρίσκουν οι άνθρωποι ναυάγια, αντί να βρουν ησυχία και απόλαυση. Και ρωτώ, ποιος ο άνεχος. Και ακούω, μαζεύονται γύρω μου όλη η οικογένεια. Και λέει, η γυναίκα δεν φταίω εγώ, φταίει ο άντρας. Και λέει, ο άντρας δεν φταίω εγώ, φταίει η γυναίκα. Και λέγουν, τα παιδιά δεν φταίμε εμείς, φταίει ο πατέρας. Και ακούω μέσα την πεθερά να λέει, φταίει η νύφη. Και ακούω την νύφη να λέει, φταίει η πεθερά. Και όλοι τους αποσύουν εκ των ώμων την ευθύνη τους δια την αταξία και τα σταλία η οποία επικρατεί μέσα στους ελληνικούς οίκους. Πού να υπάγω, όπου να υπάγω, να είναι λόγω. Τι είναι διεγκατάστατο, παλαιά αμαρτία αυτή, αδελφοί μου, ω παλαιά αμαρτία, πολύ αμαρτία, πολύ παλαιά αμαρτία αυτή, να αποσυέκαστος εκ της γραφιός του το φορτίο της ίδιας ευθύνης και να επιρρύπτει το φορτίο αυτό εις τους ώμους άλλων. Παλαιά αμαρτία που έχει της ρίζας της η αμαρτία που, εις το πρώτο αμάρτημα το οποίο διαπράχθηκε του φλοιού της γης. Και το πρώτο αμάρτημα το οποίο διαπράχθη επί του φλοιού αυτή της γης, οσονδήποτε ορθολογιστέ και ανήματα και οσονδήποτε ταπεινά και να σκεφτόματα, το πρώτο αμάρτημα το οποίο είναι σε ολόκληρο τον πλανήτη και μέχρι σήμερα η ανθρωπότης πληρώνει με τόκων και επιτόκιων τα αποτελέσματα του αμαρτήματος αυτού, το πρώτο αμάρτημα είναι το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Διαβάστε, αδέρφια μου, διαβάστε τις αθάνατες σελίδες της Αγίας Γραφής, διαβάστε την Αγία Γραφή, το πρώτο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής. Και θα είδατε εκεί ότι μάρτυσε ο Αδάμ και η Εύα. Και ακούετε φωνή Κυρίου. Αδάμ, τι είναι, τι έπραξες. Δεν φταίω εγώ, η Εύα φταίει. Εύα, δεν φταίω εγώ, φταίει ο Όφης. Ο ένας στον άλλον και οι τρεις έφταξαν. Και ο Όφης διότι υπήρξε ο κακός σύμβουλος. Και η Εύα διότι λυκίστηκε από τη συμβουλή. Και ο Αδάμ διότι παραπάνω από την αγάπη του Θεού έδεσε την αγάπη της γυναικός. Και οι τρεις εδικάστησαν. Και οι τρεις εντιμωρήθησαν. Αλλά ειδού ότι ο έκαστος εξ αυτών αποσύει την ευθύνη. Παλιά αμαρτία, αδελφοί μου αυτή. Δεν έχω καιρό. Ίσως να μου διάλωτε καιρός. Δύο λίγων ζωερών εικόνων να σας περιγράψω αυτό το κακό που υπάρχει σε ένα άλλο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Ενθυμίστε. Αν θυμίστε τον Δαβίδ έπεσε το αστέρι αυτό το πολύφωτον, έπεσε σε τρία αμαρτήματα, τα χέρια του έβαψε μέσα εκυλίστη μέσα εις τον βούρκον της αμαρτίας, της μοιχείας, διάπραξε το αμάρτημα της μοιχείας, ένα αυτό.
έβαψε τα χέρια του μέσα στο αίμα, εφώνευσε τον άνδρα της νομίμου γυναικός, τον αξιωματικό Ουρία, και το τρίτο συνάζει με ταυτής παρανόμος. Και ανεπάβετο, ανεπάβετο επί του θρόνου του. Αλλά ήρθε σεισμός και άσυσε τα αμαρτωλά ανάκτορα και άσυσε την αμαρτία των ανάκτορων. Ποιος, κανείς μεγάλος, ένας ξυπόλυτος. Ένας ξυπόλυτος που δεν είχε να ράβδι μόνο και ζούσε μέσα στις σπηλιές και δεν είχε να φοβηθεί τίποτα απολύτως στον κόσμο τούτον. Ένας ξυπόλυτος που είχε μπροστά του την καρδιά του Θεού. Αυτός ανέβηκε γοργά επάνω στα ανάκτορα και το μίλησε παραβολικός και σοφός. Είναι από τις ολίγες παραβολές που έχει πολλά αδέθηκε του λέγει. Έρχομαι, του λέγει ο Νάθαν, να καταγγείλω μια αδικία. Και αν είσαι βασιλεύς δίκαιος θα την τιμωρήσεις. Λέγει, δικάζω δικαίως. Μπρος. Υπήρχαν σε μια πόλη δύο. Ο ένας ήταν πλούσιος και είχε κοπάδια από πρόβατα όσα θέλεις. Και ο άλλος ήταν πτωχός, καλυβίτης και είχε μόνο ένα μαρτίνι. Μαρτίνι, το λένε μαρτίνι. Ένα προβατάκι, μια προβατίνα που την αγαπούσε τρυφερά. Κάποτε μια νύχτα έφτασε ένας ξένος και πήγε στο σπίτι του άρχοντα. Και ο άρχοντας αυτός, για να φιλοξενήσει, για να φιλεύσει, για να φτιάσει τραπέζι εις τον ξένον αυτόν, δεν πήγε στα μαντριά του που είχε χιλιάδες πρόβατα να πάρει ένα αρνί από τα πολλά, από τις χιλιάδες αρνιά που είχε, αλλά τι εσκέφθηκε. Συγκούνης, φιλάργυρος, άδικος, δεν πήγε στα μαντριά τα μεγάλα να σφάξει ένα αρνί δικό του, αλλά πήγε και άρπαξε την προβατίνα, το μαρτίνι που αγαπούσε, που κοιμούνταν μαζί, που το είχε παραπάνω από όλα, το μαρτίνι του γείτονα, το μοναδικό μαρτίνι, και το έσφαξε. Τι τιμωρία, σηκώνει το όρθιος ο βασιλεύς και λέγει, είναι ιός θανάτου, πρέπει απόψε να θανατωθεί, του λέει. Μη ταράζεσαι, μη ενοχλείσαι, μη σύσαι που διάπραξες τα αυτά. Σου ομίζεσαι παραβολικός, σύσαι τον βασιλεύς. Σου είχε σκοπάδια γυναικών που μπορούσες μέσα από τις χιλιάδες γυναίκες να διαλέξεις μια γυναίκα που σου άρμοζε να είναι βασίλισσα. Και εσύ αντί να πας να διαλέξεις μια, επήρες το μαρτίνι, επήρες την ξένη γυναίκα, είσαι άλογος θανάτου. Και ασύστη τα ανάφορα, και άπεσε στα γόνατα, και πέταξε τα στέμματα τα μπριλάντια, και έφερε σακί. Τέτοιους ήταν τότε η εκκλησία μας. Είμαστε άχρηστοι, σας το είπα. Εάν εμείς οι Ροκίγιες δεν πεθάνουμε στις φυλακές, είμαστε ψεύτε, είμαστε ψευδομαδίτε, και δεν αξίζει μια πεντάρα, ούτε ο λόγος μας, ούτε η κατάστασή μας. Και εγώ τουλάχιστον τίποτα άλλο δεν εύχομαι, εάν με αγαπάτε, να πεθάνουμε στις φυλακές. Για την δόξα, για την ευημερία, για τη δόξα του έθνους μας. Αρκετά πλέον, αρκετά έχουμε μερικές ευθύνες, ιστορικές ευθύνες, εγώ το πω τούπο, και να επιτρέψουμε ο τόπος αυτός να γίνει τόπος αθλειότητος, διότι το θέλουν και εκείνοι, εκείνοι και εκείνοι. Παλιές αμαρτία αυτή, να σπρώχνω το βάρος ευθύνης μου από τους ώμους και να το ρίχνω στους άλλους. Πολύ πολλά αμαρτία που έχει τη ρίζα της στα κατάβαθα του πρωτορικού αμαρτήματος. Θυμάμαι την ώρα αυτή κάποιον καλό βασιλιά. Ένας βασιλιάς λοιπόν πήγε στα φυλακάς να βγάλει μερικούς στη γιορτή του. Πάει στα φυλακάς, ανοίγουν οι πόρτες, οι σιδρένιες, προχωράει μέσα, παραταχθήκανε όλοι και ζήτησε να μάθει το ιστορικό της φυλακής ως ενός εκάστου. Πάει στον ένα, πήγε. Άδικα βασιλιά μου, άδικα τον αδίκο, να όψονται. Πάει στον άλλο το ίδιο βιολί. Όλοι τους είχαν μάθει το ίδιο βιολί να αφρονούν ότι μπήκαν άδικα. Φτάνει σε κάποιον και σε μια γωνιά που εστερίζωσε κάποιο ραβδί, σκεπτικός και συλλογισμένος, του λέει, γέροντα εσύ τι γίνεται. Εγώ λέει, λίγα χρόνια με δικάσανε. Τέτοιος που με λέει, εγώ χρειαζόμουν κραμανιόλα λέει. Τέτοιος που είμαι εγώ τέτοιος. Εγώ λέει δεν είναι λίγα, λέει με δικάσανε, πολύ λίγα. Λέει ο βασιλιάς, βγάλ τον έξω αυτόν. Βγάλ τον έξω. Να ένας άνθρωπος που διορθώθηκε. Να ένας που καταλαβαίνει ότι είναι άνθρωπος έπρεπε και βγήκε μόνο αυτός έξω. Οι άλλοι δεν είχαν διορθωθεί τίποτα πολύ. Τι είναι. Μέσα σε χιλίους, ένας μόνο είχε το γνώθι σε αυτόν και αισθάνεται ότι μικρά είναι η τιμωρία και μικρά είναι η φυλακή μπροστά στα φανερά και αφανή εγκλήματα που διαπράττει ο άνθρωπος. Παλιά αμαρτία αυτή. Να αποθούμε τα ευθύνας. Αδελφοί μου, προτού να τελειώσω, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ένα ή δύο παραδείγματα ακόμα, τρία το πολύ, και να κατέθω το βήμα τούτο.
πίσω ένοχος. Δεν θέλω να μιλήσω με την γλώσσα του κόσμου. Θέλω να μιλήσω με την γλώσσα του Ευαγγελίου. Και συνεπώς, προτού να δώσω απάντηση ποιος είναι ο ένοχος, θα μου επιτρέψετε να καθαρίσω, να διευκρινίσω μέσα στην διάνοια όλων των φιλονακροατών μου, να διευκρινίσω τι εστί ένοχος. Ένοχος. Εάν διαβάσετε το Λεβιτικό, το Δευτερονόμιο και τα άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, θα δείτε ότι εκεί η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει πολλά εγκλήματα, πολλά εξωτερικά εγκλήματα, δεν είναι καιρός να αναφέρομαι, και περίπου εμέτρησα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη καμιά 25 φορές αναφέρεται η λέξη ένοχος. Ένοχος, και λέει στο τέλος αυστηρών και άτεκτον το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης ως πνεύμα απολύτου δικαιοσύνης, λέγει στις διάφορες περιπτώσεις, φωνάζει ένοχος θανάτου εστί. Και ολόκληρος η συναγωγή αξίρχετο άρπαζε λιθάρια στα χέρια και ηθοβολήτο πας ο ένοχος. Ανοίγω όμως εδώ την Καινή Διαθήκη και τι βλέπω? Ότι η έννοια του ενόχου ευρύνεται, πλαταίνεται η έννοια του ενόχου. Εκεί μόνον ένοχον θεωρεί αυτόν που έκανε εξωτερικό στο κακό. Αλλά εδώ προχωρεί και λέει, άνθρωπε, δεν είσαι μόνον ένοχος όταν κάνεις το κακόν εξωτερικός, αλλά είσαι και ένοχος όταν πράττεις το κακόν εσωτερικός. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είπε ο παλιός ο νόμος του Μωυσέως, ου φωνεύσεις. Αλλά προχωράει περισσότερο και λέγει, ένοχος είναι όχι μόνο φωνιάς, αλλά ένοχος είναι και κάποιος άλλος. Ποιος? Αυτός που ρίζεται. Γιατί η ρίζα του εγκλήματος είναι η οργή, η άδικος οργή, διότι υπάρχει και δικαία οργή. Λοιπόν, και ακόμα ένοχος φόνου είναι και αυτός ακόμα που αφήνει την γλώσσα του και ρίπτει δηλητηριώδη βέλη εναντίον της τιμής και υπολήψεως του άλλου. Ένοχος είναι ο λέγον μωρέ, ο λέγον ρακά, ο ένοχος είναι στην γιάννεα του πυρός. Συνεπώς, πλαταίνει εδώ πέρα η ευθύνη. Η ευθύνη. Ένοχος, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, είναι αυτός που παρεύει την εντολή της τιμιότητος, της υγικής πίστεως. Παρεύει την εντολή ουμιχεύσης, ουπορνεύσης. Αλλά προχωρεί η Νέα Διαθήκη, το πνεύμα και λέγει ένοχος, κοντά σε αυτόν τον ένοχο είναι κι άλλοι ένοχοι. Ποιοι? Αυτοί που με το σώμα δεν διέπραξε την αμαρτία, αλλά μέσα στα σκοτεινά δεινά, μέσα στα σκοτεινούς θαλάμους, μέσα στα σκοτεινά δωμάτια. Δεν είναι μόνο αυτοί που ριάζουν μέσα στα δωμάτια των διαφόρων ξενοδοχείων, αλλά είναι και κάτι άλλοι, υποκριτές και φαρισαίοι, οι οποίοι δεν αμαρτάνουν μέσα στα δωμάτια τα φαναρά, τα φωτόλουστα δωμάτια, αλλά αμαρτάνουν σε κάτι δωμάτια που ας τη φύλαξ δεν εισάρχεται, αλλά εισάρχεται όμως το αίμα του Θεού το οποίο θα αμαρτήσει. Και τα σκοτεινά αυτά δωμάτια είναι μέσα το υποσυνείδητό μας, είναι μέσα οι σκέψεις μας, είναι μέσα η νοησία μας, είναι η φαντασία μας. Εκεί μέσα διαπράττονται η αμαρτία. Ένοχος είσαι κι εσύ που σκέπτεσαι το κακό και πονηρού το πονηρών και ρίπτεις βλέμματα αμαρτωλά εις τα σφαίρας υπάρξης. Ένοχος, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, διαπράττονται στο εξωτερικό αμάρτημα, αλλά ένοχος είναι και διαπράττονται στα εσωτερικά αμαρτήματα. Βλέπετε, αδερφοί μου, πως πλαταίνει η βάσης του ένοχου. Α, προχωρεί η Παλαιά η Νέα Διαθήκη. Ποιο? Ένοχος δεν είναι μόνο αυτός που κάνει εξωτερικό στο κακό. Ένοχος δεν είναι μόνο αυτός που κάνει εσωτερικό στο κακό. Ένοχος ακόμα είναι και ποιος άλλος? Αυτός ο άλλος που έχει την δύναμη να εμποδίσει το κακό και δεν τον εμποδίσει το κακό. Παράδειγμα. Το αναφέρει ο Πολέμης, έχει ένα ωραίο ποίημα ο εθνικός μας ποιητής Πολέμης. Κάποιος τρελός ή κάποιος κακούργος στην δημοσία οδόν που περνούν όλα τα αμάξια και οι πεζοί επάνω σε μια αναρτηρία δημοσία, ναι, που πρέπει να είναι καθαρά, κάποιος πηγαίνει τη νύχτα και βάζει ένα κοτρόνι, ένα λιθάρι. Περνά ο πρώτος,
Το βλέπει, το χωτρώνει. Προχωράει. Λέει, α. Περνάει ο δεύτερος, το βλέπει, το κοτρώνει την πέτρα. Περνάει ο τρίτος, περνάει ο τέταρτος, περνάει ο πέμπτος. Επιτέλους, μέσα στους πολλούς κάποιος απρόσεκτος, πέφτει πάνω στο κοτρώνει, ανατρέπεται και σκοτώνται όλοι μέσα στο αυτοκίνητο. Ποιος είναι ο ένοχος? Ένοχος. Ένοχος δεν είναι μόνο εκείνος που έβαλε το κοτρώνει, αλλά και εσύ ο κύριος, ο οποίος πέρασες. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο δέκατος, που ήταν το κοτρώνει και είπαν, άλλοι ας τον κάνουν το κοτρώνει. Μου δεν είναι έτσι, έπρεπε να σταματήσεις, να κατεβείς κάτω, να πάρεις το κοτρόνι, να το ρίξεις κάτω. Εφόσον δεν το έπραξες, είσαι και εσύ ένοχος, ένοχος θανάτου, ένοχος εγκλήματος, όσον είναι και εκείνος ο άλλος ο τρελός ή ο παράφρον ή ο εγκληματικά και θελειώδες νυχταίχων, ο οποίος έριψε τι αυτά πράγματα επί της δημοσίας εδώ. Ένοχος είναι αυτός που έχει την δύναμη να εμποδίσει το κακό και δεν το εμποδίσει. Ένοχος πλαταίνει οι βάσεις, πλαταίνει παραπέρα οι βάσεις. Το δείχτη πλαταίνει. Πλαταίνει και θα μας πιάσει, θα μας πιάσει, θα μας πιάσει. Όλους θα μας πιάσει. Και θα βρούμε τότε τη ρίζα, ποιος είναι ο ένοχος. Πλαταίνει, πού πλαταίνει. Φρίξουν ήλια να στέναξουν γη. Πόσο μικρά ιδέα να έχουν οι άνθρωποι περί της ενοχής των εδώ στον κόσμο. Τι λέει παρακάτω. Ένοχος είναι. Και εκείνος που μπορεί να κάνει το καλό και το κάνει. Άλλη πάλι ιστορία αυτή. Ο Κύριε μου, σώσε μας. Ακούς. Δεν είναι δική μου σκέψη αυτή. Είναι η σκέψη του Χριστού μας. Που είπε κάπου, έλα εδώ εσύ, του λέει. Έλα εδώ εσύ. Εσύ που πήρες 5 ταλαντά, θα έκανες 10. Ήρθατε στην χαρά του Κυρίου του. Μετά έρχεται ο ένας, λέει, Κύριε, λέει, 1 ταλαντό μου έδωσες, 1 ταλαντό σε επιστρέφω. Τον δικαίωσε, τον πήρε στο παράδεισο. Καθώς δεν τον πήγε, τι του είπε. Ο κληρόδουλε λέει, το 1 ταλαντό αυτό, γιατί το άχωσες μες στη γη. Το 1 ταλαντό αυτό έπρεπε να το πλασιάσεις, να το διπλασιάσεις, να το αυξήσεις, να γίνεις ευεργετικός σε πλήθος ανθρώπων. Δεν έγινες, δεν είσαι, θα τιμωρηθείς, διότι δεν εργάστηκε το ταλαντό σου. Ιδότι λέγει και ο Ιάκωβος κάπου, ιδότι λέει ποιήν καλόν και μη ποιούν τι, αμαρτία αυτό εστί. Αυτός που ξέρει να κάνει το καλό και έχει τη δύναμη να κάνει το καλό και το κάνει, είναι αμαρτία. Αλλά εδώ το δίχτυ αυξάνει τώρα. Αυξάνει το δίχτυ. Πώς αυξάνει? Να προσθέσουμε ακόμα μερικές οργές για να μπούμε πλέον όλοι μέσα. Ποιο είναι? Το λέγει ο Ιάκωβος. Κάποιοι λέγει ένα λόγο φοβερό. Έχει μέσα η γραφή λόγια φοβερά. Δεν ζυγίζονται. Θα μείνει αιώνιο βιβλίο αυτό. Όχι απλώς μόνο θρησκεία βιβλίων και αιώνιων κοινωνικών βιβλίων που λύνει τα προβλήματα που μας απασχολούν. Δίνει απαντήσεις σε αυτά τα φοβερά ερωτήματα που απασχολούν τον κόσμο. Τι λέγει κάπου, και αν ακόμα υποθέσουμε πώς είναι εντολές του Θεού, αν πάρεις μολύβι και μετρήσεις εντολές του Θεού, ας υποθέσουμε ότι οι εντολές του Θεού είναι 100. Εάν εκτελέσεις τις 99, εάν κάποιος από εμάς εκτελέσει τα 99 εντολές και μείνει μόνο μία εντολή που δεν έκανε, τι λέγει? Ως της λέγει ποιήσει τα εντολάς όλας, τέσσι δε ενή γέγονε πάντων ένοχο. Άμα λέει εσύ επίρμος σε όλες εντολάς και μια εντολή τη ξεχωρίζεις, ποια είναι? Α, είναι εκείνη που σε πονάει, που σε σφάζει, που σε σφάζει. Τον βλέπεις τον άλλο, την κάνει την μια εντολή, λεπτά, δώσε λεπτά. Α, δώσε, δίδει, αλλά άμα έχεις τον κάνω, άμα έχεις την πληγή που τον φρά, άμα, άλλε, α, εκεί. Τότε λέει, όποιος εκτελέσει όλα σε εντολάς, τέξει δε σε μια και μόνο εντολή, γέγονε πάντων ένοχος. Τρομερά λόγια είναι αυτά. Και σε ρωτώ, ποιος είναι από εμάς ο οποίος εξετέλεσε όλα σε εντολάς και υπάρχει μόνο μία, ένα υπόλοιπο μιας μόνο μονάδος? Και σε ρωτώ, αγαπητοί μου χριστιανοί, μου απαντήσετε, δεν έχετε εσείς αμαρτήματα οποία δεν τα εκλαδεύσετε με το κλαδευτήρι του Θεού Λόγου? Και παρακάτω προχωρώ. Και λέγει να το διασαφηνίσω ακόμη περισσότερο. Περίεργος φαίνεται ο τρόπος αυτός. Για πηγαίνετε μέσα σε εκκλησίες, απάνω από την κορυφή της εκκλησίας, απάνω εκεί κρεμιέται κάτω και φωτίζει ολόκληρον την εκκλησία εν καιρό νυχτός ένας πολυέλαιος. Τώρα τα ηλεκτρικά μας σβήσερε τη μυστικοπάθεια των εκκλησιών. Αλλά η εκκλησία η Ορθόδοξος εγνώρισε το κυρί, εγνώρισε το αγνό κερί που φωτίζει τις εκκλησίες του Χριστού μας. Λοιπόν, από την κορυφή της εκκλησίας κρεμιέται ο πολυέλαιος. Και κρεμιέται ο πολυέλαιος από μία αλυσίδα.
Και η αλυσίδα αυτή αποτελείται από μικρούς κρίκους. 100, 200, 300, 500 κρίκοι σχηματίζουν την άλυσον από την οποία κρεμιέται ο πολυέλαιος. Ένας κρίκος χαλασμένος να σπάσει, έπεσε. Τι το φιλούν οι άλλοι κρίκοι να κέρει. Ένας κρίκος να σπάσει. Έτσι είναι μια χρυσή αλυσίδα, είναι εντολές του Θεού. Κρεμιέται από τα άστρα του ουρανού. Και από κάτω ο αμαρτωλός κρατάει την αλυσίδα αυτή και αν έρχεται προς τα πάνω, προς τα ύψη του ουρανού, μία κρίκος, μία εντολή, ελαχίστη, μικρά, ασήμαντον, εάν καταργήσεις, εάν θράψεις, εάν διαλύσεις, ένοχος πάντο εστί. Έτσι λέει. Και τώρα, ποιος θα τολμήσει, αδελφοί μου, να είπε δεν είναι ένοχος. Είδω, αγαπητοί μου, ότι φτάσαμε στη λύση του προβλήματος. Και ήρθαν εδώ μέσα στο ακροατήριο χριστιανοί που άιδαν το θέμα της ο ένοχος. Και λέει ο Ιεροκήρυκας θα λαλήσει με την γλώσσα του κόσμου και να μας υποδείξει αυτή τη φορά όμως δεν θέλω να υποδείξω τον Α ή τον Β, γνωρίζετε πολύ καλά την τακτική μου, αλλά θέλω να πλατείνω το αίσθημα της ενοχής και να αποδείξω ότι όλοι, ότι κατά την ανθρώπων όλοι μας ενεχόμεθα δια την αθλειότητα στην οποία ζει το άθνος τούτο. Και τη στιγμή θα αυτήν αδελφοί μου θα μου επιτρέψετε την ώρα αυτή. Ένοχος, προ 60 χρόνια, ας πάμε πίσω στις φυλάδες, να γυρίσουμε λίγο το βιβλίο του έθνους μας και να φτάσουμε στο 1898, 8 προ 60 χρόνια δηλαδή, που και εγώ ήμουν αγέννητος και όλοι εσείς είστε αγέννητοι. Κάπου αν είναι κανένας γέρος, ηλικιωμένος που πέρασε τα 70 χρόνια, και με χαρά μας βλέπουμε και τέτοιους σεβασμίους γέροντας εν μέσω ημών, θα ενθυμηθεί το ιστορικό γεγονός και θα συγκινηθεί βαθύτατα. Προ 60 χρόνια τα σπίτια εδώ στην Αθήνα δεν περνούσαν πέρα από την πλατεία της Ομονίας. Τα πατήσα ήταν αμπέλια, χωράφια, περιβόλια ήταν, παξέν. Πέρα εκεί προς τα πατήσα είναι και τα σεπόλια. Και εκεί στα σεπόλια μια μέρα ένας νέος αγρίκος, βάρβαρος, τσουπάνης μάλλον, ακατοίκητος, δεν ξέρω τι συνέβη, για το τίποτα πήρε ένα σουλιά και ξάπλωσε κάτω τρία νέα παιδιά, τρεις επιστήμονες. Σκάπου, τους έσφαξε. Εταράχθη ολόκληρο η Αθήνα. Η μικρά Αθήνα των 100.000 κατοίκων εταράχθη ολόκληρο. Τα ανάφορα η Αθήνα. Θύελα! Είχαν ευαισθησία τότε οι άνθρωποι. Τώρα κόβουν τα αυτοκίνητα στους δρόμους στους ανθρώπους, κανείς δεν συμβαίνει. Κανείς! Τότε λοιπόν ταράχθη ολόκληρο η Αθήνα. Και έγινε μια κηδεία των τριών θεμάτων, των τριών αυτών παιδιών, των τριών νέων επιστημόνων, τους οποίους ξάπλωσε σαν τραγιά, τα έσφαξε αυτός ο κακούργος στο σεπολείο. Ναι, έγινε Μαγουλάς το όνομα, ας μην το εξέρουμε, αλλά δεν θέλω να μην μνημονεύουμε τα ονόματα των ασεβών. Πλούσιος της. Ενώ το Λάζαρο ήταν ανεμός. Έτσι είναι το όνομά του. Αλλά σκοπίμως δεν το αναφέρω, διότι δεν πρέπει να αναφέρουμε τα ονόματα. Τα ονόματα μόνο των αναρέτων ανθρώπων, των καλών ανθρώπων, των νημόσιων αυτών ας εκλείπει. Ο κύριος πρόεδρος τον ετοιμήθηκε. Λοιπόν, γίνεται η κηδεία. Πάνε στον οικοταφή. Φωνές. Ουρλιο φώναζε. Τον κακούργο. Τον. Να τον λιτζάρουμε, να τον πήγαινε στα φυλακά, μια απόπειρα να σπάσει τις φυλακά, να τον αρπάξουν, να τον δικάσουν, να τον κουκίσουν. Τέλος πάντων, εψάλλει μέσα σε έναν λιγμό δακρύων των συγγενών, εψάλλει νεκρόσημα σε ακολουθία. Το τέλος της νεκροσήμα πολιτείας αναβαίνει πάνω στον άμβονα ένα ράστο. Ράστο όμως. Ράστο. Πόσο άξιζε το ράστο αυτό, δεν αξίζουν σήμερα οι 70 δεσποτάδες που έχει η πατρίδα μας. Και οι άλλοι 70 ερωτήτες που έχει η πατρίδα μας. Ράστο μια φορά. Διαμάντι, πυρσός, ράστο. Κύριε. Ήτανε ένας από τους ισχυρότερους χαρακτήρας που εγέννησε το έθνος. Ένας ηγέτης λαού. Αρχιμανδρίτης, αείνιστος, πανάρετος, βουλιγέρης. Ποιος από εσάς εδώ μέσα που είστε έχει ακούσει ή έχει ακούσει, δεν είναι πολλά χρόνια που πέθανε, έρημος και εγκαταλειμμένος σε κάποιο εξοκλήσι του αμαρουσίου. Εκεί μέσα πέθανε, εκεί δεν πέθανε. Λοιπόν, ναι, εκεί ήτανε. Ποιος, πανάρετος δουλειγέρης, δεν το θυμάται κανείς από την Ιράν αυτήν παράταξη. Κανείς, ποιος τον έχει ακούσει, ποιος τον έχει αυτά, σηκώστε χέρια πάνω. Σηκώστε χέρια πάνω. Σηκώστε πάνω τα χέρια.
Λοιπόν, σηκώστε τα χέρια. Όσοι είστε 10, 100, 200, σας παρακαλώ πολύ να βοηθήσετε να βγάλουμε ένα λεύκομα προς τιμήν του, με μια εικόνα, να έχουμε την ευχή του. Αυτή ήταν ο πάτερ Ευσέβιος ο Μαθιόπουλος που ίδρυσε την ορφότητα της ζωής, ένας Άγιος όντως άνθρωπος και ένας πονάτου του Λιγιάρης με την ομφέαν του λόγου του. Έκαστος στον τομέα των επικοδομητικών και άλλος στον τομέα του ελέγχου, ο πονάτου του Λιγιάρης. Αλλά ο πονάτου του Λιγιάρης λέγει πνευματικά παιδιά και έμεινε άγνωστος ενώ υπήρξε ένα σύρος. Λοιπόν, καλό τους 100, τους 200 ακροατάς του να μαζευτούνε να βγάλουμε ένα βιβλίο εις τιμήν του ήρωος αυτού, του ηρωκήρυκος, με μια εικόνα του, για να έχουν, επαναλαμβάνω, την ευχή μου. Ο κύριος Πρόεδρος, τον παρακαλέσω να λάβει αυτόν τον κόπο. Λέω, ο Δουλιγέρης ανέβηκε πάνω. Τι είπε? Ακούω τις φωνές σας. Ένοχος φωνάζεται. Σύμφωνο. Αλλά είναι μόνο ένοχος αυτός? Ένοχος, λέγει, είναι πρώτα. Τους ονόμασε ονομαστή. Γιατί ήταν από κάτω αυτοί οι κύριοι? Είναι οι βουλευτάδες, οι οποίοι δεν, την εποχή εκείνη δεν έκαναν τίποτα άλλο. Για να κερδίσουν 5-10 ψήφους, επήγαιναν μέσα στα φυλακά και έβγαιναν τους κακούργους, τους έβγαζαν. Συνεπώς, αυτός ο εγκληματίας εσκέφθηκε, είπε, θα τους ξαπλώσω κατά γης, θα τους φάξω κατά γης, αλλά με το μέσο της πολιτικής, την ύστερα θα δικαστώ, αλλά με το μέσο θα βγω από τα φυλακά. Ένοχοι λοιπόν είναι αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι για ταπεινά συμφέροντα, εκλογικά, για ψηφοθυρία, ρίπτουν, αθωώνουν, βγάζουν μέσα από τα φυλακά τους βαραβάδες. Αλλά ένοχος είναι ακόμα και η μάνα που το εδίζαξε και ο πατέρας που τον άντρεψε. Ένοχος είναι και ο δάσκαλος, ένοχος είναι και η κοινωνία, ένοχος. Και έφτασε πλέον στο κορύφωμά του ο Δουλιγέρης. Πού είναι ο ωραίος της ενορίας σε πολλοίων, εφώναξε ο Δουλιγέρης. Πού είναι ο ωραίος της ενορίας, να τον εβάπτισε. Δεν έπρεπε αυτός ο ωραίος της ενορίας σε πολλοίων να τον παρακολουθήσει από μικρό παιδί, να τον διδάξει το πάτερ ημών, να τον πάρει στην αγκαλιά του σαν τον Χριστό, να του φυτέψει μέσα τα ιδανικά, τα ωραία ιδανικά. Κι αν ο νέο το παιδί αυτό είχε μέσα θηριώδη αίσθηκτα, να προσπαθήσει να τα δαμάσει τα αίσθηκτα αυτά. Κι αν λοιπόν το σχολείο και η εκπαίδευση και ο ιερέας εξετάζουν τον καθήκον τους, σήμερα δεν θα βρισκόμαστε μπροστά στα τρία αυτά φέρετρα και συνεπώς σήμερα δεν θα είχαμε το έγκλημα αυτό. Και αυτός θα ήταν αστήμιος και καλός οικογενειάρχης. Αυτά είπε ο Δουλιγέρης. Όλοι συγκινήθηκαν. Την επόμενη ημέρα έγραψε ο τύπος. Με μόνιμη διαφορά ότι τότε έζησε ένας δυνατός δημοσιογράφος που εξάγιζε κόκαλα υπένα του, ο αείνιστος Γαβριλίδης. Λοιπόν, γράφει ένα άρθρο ο Γαβριλίδης και τι λέγει? Ορθά μας τα είπε, ορθά κοφτά μας τα είπε ο Άγιος Αρχιμανδρίτης χθες στο νεκροταφείο μας. Αλλά με μείον λάθη. Είπε ο Αρχιμανδρίτης, πού είναι ο ιεράς? Και λέγει ο Γαβριλίδης, θα προχωρήσω εγώ περισσότερο από τον Αρχιμανδρίτη και λέγω. Ποιος είναι ο δεσπότης εκείνος που εκχειροτόνησε τον ξυλοσύστη μπαμπά τον Σεπολίο? Και εδώ φτάσαμε εις το βάστος. Πού? Λοιπόν, η ενοχή. Α, προημερών κάτι παρόμοιο έγινε μέσα στην Αθήνα. Δεν περάσανε τον Ιούλιο, τον Αύγουστο μήνα. Πιάσανε μερικούς νέους οι οποίοι τάχτησαν ασφαλώς τα παιδιά και έπραξαν αυτά τα οποία έπραξαν και δικάστησαν και η αστυνομία καλώς πράττουσα, κατ' εκεί μου κρίση καλώς πράττουσα, τους εκρέμασε μια πινακίδα και τους φούρεψε ΣΥΡΙΖΑ το κεφάλι και τους περιέφερε δεξιά και αριστερά. Αλλά ήτανε μόνο αυτή η ένωση. Πίσω από τα τρία αυτά παιδιά δεν υπήρχαν άλλη ένωση. Ένοχος δεν είναι το η μάνα, ένοχος δεν είναι το πατέρας, ένοχος δεν είναι το σχολείο, ένοχος δεν είναι... Α, δεν είναι αυτή. Ο πιο μεγάλος ένοχος αφούασε. Εγώ τουλάχιστον, εάν ήμουν στη θέση του φίλου μου του Ρατσιζή, δεν θα πήγαινα αυτά τα τρία παιδιά, που επιτέλους μπορούσε να υπήρχε ένας άλλος τρόπος να τα συγκινήσω με τις κορδές των παιδιών αυτών, γιατί οι καρδιές των παιδιών είναι κιθάρες ουρανού, και άμα ξέρεις να πλήξεις τις κιθάρες θα βγει παναρμόνιο άσμα. Εγώ δεν θα ήθελα να ακολουθήσω τη μέθοδο του φίλου μου του Ρατσιτζή, του αρχηγού της σκοροφυλακής. Εγώ στην περίπτωση αυτή θα ρωτούσα τα παιδιά. Παιδί μου, εδώ, εσύ που πέταξε άπια πράγματα στο πρόσωπο της Ελβετίδος ή του άλλου, εσύ που πήραξε μια γριά, εσύ που ενέπαιξε ένα ήρωα, έναν τραυματία πολέμου. Έλα εδώ, παιδί μου. Θα μου πεις, δεν θέλω να μου πεις ποιος είναι ο δασκαλός σου, ούτε ο παπάς σου, ούτε τίποτα. Εγώ θέλω κάτι άλλο. Να μου πεις, σε ποιους κινηματογράφους πήγες? Ναι. Και τότε λοιπόν,
Και τότε λοιπόν θα έστελα ένα αστιφύλακα και λμπουντά. Έλα εδώ. Έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ εσύ. Έλα. Έλα εδώ. Ελάτε εδώ να μιλήσουμε έτσι απλά. Ελάτε εδώ διαπροσκλητή τι θέλει. Ελάτε εδώ κύριε διευθυντέ που ανοίξατε μέσα στις Αθήνες σχολεία του εγκλήματος και ακαδημία του σατανά. Ελάτε εδώ πέρα. Έλα εδώ πέρα λοιπόν κύριε εσύ. Μου επλούτησες με τα εισιτήριά σου και μου έφτιασες πύργους και έχεις κότερα κάτω στον Πειραιά και πλουτίζεις και θησαυρίζεις. Έλα εδώ κύριε διευθυντά που έχεις γραβάτες και κινούσε με τις κούρσες. Έλα εδώ που έχεις τον κινηματογράφο. Ακούστε λέει ο νέος. Ο νέος λέγει ότι ήταν πελάτης σου και μαθητής του, εσύ τον ξεσκόλησες. Εσύ τον έμαθες να εγκλήματι και να πράττει αυτά τα πράγματα. Κούρεμα μέχρι τη ρίζα, ξύρισμα και πινακίδα και σε όλη την Αθήνα. Και μόνον αυτό, μόνον αυτή είναι η πίσω. Α, τώρα ξέρεις τι πιάνομαι. Πιάνομαι τώρα τα δίκτυα της δικαιοσύνης, πιάνουν όπως ο Θεός είπε κάποιος αρχαίος φιλοσοφός μας, τι είναι λέει η δικαιοσύνη του έθνου. Ποια είναι η δικαιοσύνη του έθνου. Είναι ένα δίκτυ, είναι ένα αραχνόπανο και όσα με μυγάκια είναι μυγάκια τα πιάνει. Αλλά άμα όμως πλησιάσει η σφίγγα, σκύβει το αραχνόπανο και περνάει. Τα μυγάκια πιάνει η δικαιοσύνη της πατρίδος και η αστυνομία, αλλά τις σφίγγες τις μεγάλες, αυτοί σκίζουν τα ραχνόπνα και φεύγουν και αυτοί είναι οι ασυλλήπτοι, και αυτοί είναι οι εγκληματίες, και αυτοί είναι οι μεγάλοι υπεύθυνοι του ελληνικού δράματος. Αλλά αδελφοί μου, νομίζω ότι έφυγα από τη βάση. Εγώ δεν ξεκίνησα απόψε για να σας υποδείξω ότι ο Α ή ο Β είναι ο εγκληματίας. Εγώ ήθελα να κρατήσω τη βάση και κρατώ τη βάση και λέγω και κηρύττω τα παρησία ότι στην αστυνότητα αυτή, την ηθική, την κοινωνική, την θρησκευτική, την εκπαιδευτική, την πολιτική κατάσταση που πνίγεται το έθνος μας, όλοι μας κατά την αμέτρων έχουμε το μερίδιο της ενοχής μας. Δεν φεύγω από τη βάση αυτή, αδελφοί μου. Και όλοι μας ήμαθα συντελεστέ ενός μεγαλείου του έθνους, ήμαθα νεκροθάφτε ενός μεγαλείου του έθνους. Και από την πλευρά αυτή ομιλών, οφείλω να τονίσω ότι ο κάθενας από εμάς έχει μια αποστολή επί της γης, αδελφοί μου. Και αυτό ακριβώς είναι το βαθύτερο νόημα της σημερινής ομιλίας. Να ξυπνήσω μέσα στα στήθη σας ότι έφεσαι από εμάς έρθει μια αποστολή επί της γης. Μα είμαι μικρός, μα δεν είμαι δεσπότης, δεν κρατώ στα χέρια μου. Βλέπω πολλούς αρχιμανδρητάδες. Α, πότε να γίνω δεσπότης, να πάρω πατερίτσα και θα με δεις εμένα. Τι θα σε δω. Να σε δω πρώτα σαν παπά, σαν διάκο, σαν αυτό και μετά να σε δω σαν δεσπότη. Μην περιμένεις, εάν ως διάκονος και ως πρεσβύτερος και ως αυτός δεν θες το καθήκον σου, μην περιμένεις ότι βαθμής θα είναι εκείνη. Ο καλός λοχίας θα είναι και καλός ενδοφιστής και καλός αξιωματικός και καμαλός στρατηγός. Εκείνος που δεν υποκίμησε εις της κατωτέρας βαθμίδας της ιεραρχίας δεν μπορεί να δοκιμήσει και στις μεγαλύτερες, στα μεγαλύτερα αξιώματα. Λοιπόν, οσοδήποτε μικρός κι αν είσαι, στρατιώτης απλούς, υπάλληλος μικρός, οτιδήποτε επέστημο, όλοι μας εδώ μέσα έχουμε μία ευθύνη για το έθνος. Ναι, δεν έχουμε μόνο ευθύνη αυτή. Ασφαλώς αυτοί έχουν τα 90 εκατοστά. Τα 90 εκατοστά. Και αν απόψε έρθω να μιλήσω επί του θέματος τούτου, θα έπρεπε να είμαι ο λόγος μου καυτήριος που δεν θα φύγει του δενός. Αλλά εγώ απόψε δεν εκάλεσα να δείξω τα ασεκτήρες των μεγάλων, εκ των οποίων πολλές φορές ομίλησα. Αλλά σας εκάλεσα για να σας συνειδητοποιήσω μέσα στην καρδία σας το αίσθημα της ευθύνης που έχουμε όλοι μας. Παιδί μου, όσο μικρός κι αν είσαι, έχεις ευθύνη. Και επιτρέψατε με ως κλαούζουλα, ως τέλος και σφραγής της ομιλίας να αναφέρω ένα ή δύο παραδείγματα και τελείωσε απόψε η ομιλία μας. Ποιο παράδειγμα? Ένα παράδειγμα είναι παλαιότερο και ένα παράδειγμα είναι νεότερο. Το παλαιότερο ποιο είναι? Πάμε στις παλιές φυλάδες. Πάμε στις αρχές της ανεξαρτησίας του έθνους μας. Ανοίγουμε την ιστορία του αγώνος του 21 και εκεί μέσα βλέπω ένα πάνθε ονειρό και βλέπω μεγάλα φυσιογνωμία. Αλλά βλέπω και κάποιον εκεί στη Γόρτινα, στα χωράφια της Γόρτινος, εκεί κοντά στη Δημητσάνα, κατοικούσε ένας άσημος. Δεν του δίνε κανείς καμιά αξία. Μικρός το δέμας, μικρός τον άστημα, καμψηφός, καμπούρης, άθλιος στην εμφάνιση, κακομούτσουνος. Τον είχαν ως νούμερο διασκεδάσεως οι χωριανοί της Δημητσάνας και των μερών εκείνων. Τον λέγανε, τον παρατσικουλιάζανε. Ήρθε η Επανάσταση, ξύπνησε τις καρδιές. Εξύπνησε την καρδιά αυτού του κηφού, του μικρού, του ασημάντου, που τον περιφρούσε ολόκληρο το χωριό. Είχε ο Θεός στην καρδιά, μέσα σε αυτόν τον μικρό, είχε κρύψει ο Θεός ένα μεγάλο ταλαντοπιό,
Έφτιανε ωραία ποίηματα. Έφτιανε ωραία ποίηματα. Αυτός ο μικρός. Ποίηματα που άμα τα αντιλήφθηκε ο Κολοκοτρώνης η μεγάλη εκείνη τη συγνωμία, τον εκάλεσε, μου χρειάζεσαι, μου λέει. Τον πήρε, του δώσε άλογο, τον έβασε επάνω και στις κρισιμότερες στιγμές παρουσιάζεται μπροστά στα στρατεύματα. Τα μάτια του δακρύζανε. Εσύ έτο, ένας είδος ματιούκα του 12-13. Εσύ έτο, και τους μιλούσε και τα βράχια δακρύζανε. Και ύστερα από την ομιλία αυτού, που δεν μπορούσε να σηκώσει όπλα ούτε λιθάρι, γιατί ήταν ένας μικρούτσικος και ασήμαντος, ένας κακουμούτσινος και ασήμαντος τελείως, που δεν του δε κανείς καμιά σημασία, αυτός ο μικρός έγινε ο τρυπαίος τελικού αγώνος και ευλόγησε τα στήθη των πολεμιστών. Και τον είχε κοντά του δεξί του χέρι ο Κολοκοτρώνης. Το όνομά του εμπήκε στην ιστορία. Σοπανάχος ποιητής. Σοπανάχος ποιητής. Έτσι έμεινε. Έγινε ένας μικρός. Συνετέλεσε τον αγώνα, αγαπητέ. Ένας σοπανάχος. Φεύγω από τον Σοπανάχο την ιστορία που ίσως άλλοτε να απασχολήσει. Διότι έχει ωραία πράγματα μέσα η ιστορία του Σοπανάχου. Ενός ασημάντου τσοπάνη. Και βλέπετε, ναι, και έρχομαι στη νεότερα ιστορία. Με αξίωσε ο Θεός και ως ιεροκήρυξη. Και ως πολίτης, ως στρατητικός, να περάσω τα απάλυτα αυτά, τα πανύψηλα βουνά της περιφερίας Πίνδου, που προ 18 χρονών, τι ήταν εκείνο, τι ήταν εκείνο, πάει εκείνο, δεν ζει πλέον, τι ήταν εκείνο, ως το ζήσαμε, διότι υπάρχουν και νεαροί που δεν το ζήσανε, ήταν μέσα στις κούνιες μικρά παιδιά που δεν είχαν ακόμη αισθανθεί το μεγάλο αυτό συναγερμό του έθνους, τι ήταν εκείνο. Της Παναγιάς στο θαύμα, τι ήταν εκείνο. Εμείς, ο μικρός λαός, ο ασήμαντος λαός, εμείς, ο μικρός αυτός λαός, επήρωαμε την ψυχή του άθνους και ανάστησε Θερμοπύλας και Πλατεώνας και ανέβηκε ψηλά και πήρε την κορφή της Πίνδου και την γύρωσε με τα άστρα και έφτασε η πατρίς μας σε μια τέτοια δόξα που την εθαύμαζαν ο κόσμος ολόκληρος. Τι ήταν εκείνο. Πολλοί επολέμησαν, ανώνυμοι ήρωες, άγνωστοι ήρωες που δεν στηθήκανε ανδριάντες. Και τα κόκαλά των είναι σκορπισμένα εκεί ως ορόσημα του έθνους ημών. Ναι, μεταξύ των αφανών αυτών ηρών, ποιοι είναι. Δύο είναι, ασήμαντοι κι αυτοί, συντελέσανε στη νίκη. Ποιοι είναι, ήταν εκεί στα μέρη της Αμαρίνα και της Αυδέλας, εκεί απάνω στα ψηλά εκείνα βουνά που μόνο τσακάλια και λύκοι και αρκούδες βόσκουνε, απάνω εκεί στα ψηλά που μόνο αετοί πετάνε. Εκεί ζούσε πολλά χρόνια ένας τσοπάνης γέρος με την αγγλίτσα του. Κανείς του είναι σημασία. Το όνομά του δεν γράφηκε στις εφημερίδες, ούτε μέσα στις κοσμικές συγκεντρώσεις των αθλείων γυναικών του Κορνακίου. Αλλά το όνομά του γράφει στην ιστορία και απέθανε ο Σύρος. Έφτιασαν αγάλματα ηρώων άλλων. Αλλά το άγαλμα αυτού περιμένει κάπου να σταθεί και πρέπει να σταθεί. Και αν ήμουν κυβερνήτης θα το έστεινα το άγαλμά του σε μια κορυφή, διότι ήταν ο συντελεστής της νίκης. Ο Τσοπάνης ήταν. Ήξερε τα μονοπάτια. Τα ήξερε τα μονοπάτια. Ούλα τα μονοπάτια, τις βρυσούλες, τις περνούσε όλες, τραγουδώντας με τη φλογιά του και σκορπίζοντας τις λευτεριάς τα άσματα. Έκλεινε μέσα στην καρδιά του μια πατρίδα. Όταν κατέβηκαν οι φρατέλοι με τα φτερά και με την υπερηφάνειά του, μέσα με την δύναμη των όπλων και των αεροπλάνων, να καταβάλουν το μικρό αυτόν έθνος, ξύπνησε η καρδιά του Σοπάνη. Παρουσιάστηκε εκεί στο τάγμα της προκαλύψεως. Δεν αναφέρω ονόματα, διότι όλοι υπήρξαν ήρωες. Αναφέρω το τάγμα της προκαλύψεως. Μου το οδηγεί το ίδιο ο ταγματάρχης. Και εκείνη τη στιγμή λέγει, αδάφησε η ψυχή μου. Είμαι στο διαταγάσος. Είμαι 60 ετών. Εδώ, εθελοντής κρατάσομαι. Μη φοβάστε. Έχω μονοπάτια εγώ άγνωστα. Ανοίγει το επιτελικό του. Όλοι οι αξιωματικοί, όπως ξέρετε, έχουν επιτελικό χάρτη. Το μονοπάτι αυτό δεν το είχε το επιτελείο. Δεν το ήξερε το επιτελείο. Το ήξερε ο Τσοπάνος. Που είχε μυαλό ανώτρεπο το επιτελείο. Ήξερε ότι έχω ελάτρε, παιδιά, λέει. Και στο κρισιμότερο σημείο που τα παιδιά του ήρωας εκεί κάτω αγωνίζονται και τα μυδράλια έσκυζαν τους ουρανούς και τα πάντα, την ώρα εκείνο ο Τσοπάνος επήρε τα παιδιά της δημοσίας και τα βάδισε μέσα από χαράδρες, από μυστικά κονοπάτια και ανάβηκε στην κορυφή. Και αμέσως όταν ακούστηκε να κεραράει το προπολιβόλον, τι ήτανε, ξαφνιστήκανε. Πού δεν ήταν αυτοί οι Έλληνες, πού ανέβηκαν, ποιος ανέβησε, ένας Τσοπάνης. 60 ετών στα γεράματά του προσέφερε μια υπηρεσία ανεκτήμητον στο έθνος. Ο μικρός αυτός που οδήγησε μέσα από μονοπάτια και ραχούλες τα παιδιά της Ελλάδος να φτιάξουν να τσακίσουν τα γόνατα των λέων εκείνων. Ορίστε λοιπόν αγαπητέ μου, ένας αγράμματος που δεν το εισθέσει να βάλει την υπογραφή του. Ένας αγράμματος, ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ ούτε πρόεδρος κοινότητος ήταν, ούτε γραμματέας κοινότητος, ούτε διδάσκαλος, ούτε επίσκοπος. Αυτός λοιπόν τη στιγμή εκείνη στα χέρια του κρατούσε την πατρίδα μας. Ιδού λοιπόν αγαπητοί μου, μη απογοητεύεστε όσο μικροί κι αν είστε και ασήμαντοι.
και την από, αγαπητοί μου, για τις άλλες εκείνες, τις γυναίκες εκείνες, που άμα τις βλέπεις σαν να βλέπεις το πρόσωπό της, της Αγίας, γυναίκες που δεν έχουν καμία σχέση με τα γυναίκες των διαχειράσεων, τις γυναίκες εκείνες της Πίνδου, που άμα τα μουλάρια γλιστρούσανε μέσα στα βαράντια και δεν μπορούσαν πλέον να σηκωθούν. Παρουσιάστηκαν 40 αυτές, βλάχες αυτές, και πάνω στους ώμους τους ευλογημένους κρατήσαν τα πολεμοφόδια και τα πέραν στις ψηλές κορυφές. Και να γυναίκες αγράμματες, απλός λαός εβοήθησε για να γίνει το μεγαλούργημα. Όχι, τα θαύματα δεν δημιουργούνται στην ιστορία μόνο με τους μεγάλους εγκεφάλους. Όχι, τα θαύματα δεν δημιουργούνται μόνο με τους μεγάλους ηγέτες. Τα θαύματα δημιουργούνται με όλους τους ισχυρούς και τους μικρούς και τους ασημάντους. Και έχασε, αγαπητοί μου, να έχει θέση στον κόσμο τούτο. Τα αυτά είπαν απόψε, απαντώντας λακωνικώς όσον επέτρεπε η ώρα και στο ερώτημα της ο ένοχος. Δεν θέλω να ξέρει από την αίθουσα αυτήν κανείς απογοητευμένος. Κανείς από εσάς, αδέρφια μου, μέσα στο λεξικόν. Ο κάθε κόσμος έχει λεξικόν. Έχουμε κι εμείς λεξικόν. Μέσα στο λεξικόν του χριστιανού η λέξη απελπισία δεν υπάρχει. Η λέξη απογοήτηση δεν υπάρχει. Όχι. Το κακό είναι μεγάλο. Αλλά το κακό, αδελφοί μου, υπήρξε πάντοτε στην ιστορία. Ήταν εποχές χειρότερες. Χειρότερες από τις δικές μας ήταν εποχές. Και μια τέτοια εποχή χειρότερη από δική μας, ποια ήταν? Ήταν η εποχή που έζησε ο Άγιος Δημήτριος. Διαβάστε την ιστορία εκεί πέρα. Τι ήταν? Ναι, ο Άγιος Δημήτριος. Κι όμως ο Άγιος Δημήτριος κατόρθωσε εκεί με τα παιδιά του, τα ερωικά του παιδιά, να κρατήσει την πίστη. Τελειώνω. Θέλω να φύγετε όλοι με ένα σύνθημα. Το σύνθημα το οποίο σας το δίνω. Μέχρι ένα μήνα το κρατάτε, έτσι θα τελειώνω με κάποιο σύνθημα, όπως ο αξιωματικός δίνει σύνθημα, έτσι και εγώ μικρός αξιωματικός της ταξιαρχίας του κυρίου μου. Ασήμαντος μεν, αλλά δίνω το σύνθημά μου και θέλω όλοι τον μήνα αυτό να έχει το σύνθημα. Δεν θα είναι δικό μου σύνθημα. Θα είναι σύνθημα της φλογεράς ψυχής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. Και το σύνθημα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου το ένα. Ξυπνούσε ο Άγιος Δημήτριος, έκανε το σημείο του σταυρού και έλεγε: Θεέ μου, τι έλεγε, Θεέ μου, τι έλεγε ο Άγιος Δημήτριος κάθε μέρα στην προσευχή μου? Βοήθησε με, να φτιάσω κάθε μέρα ένα ειδωλολάτρι να τον κάνω χριστιανό. Δεν ησύχαζε το βράδυ, εάν δεν έφτιανε ένα ειδωλολάτρι χριστιανό. Έτρεχε στα σοκάκια δεξιά-αριστερά, παντού να φτιάσει ένα χριστιανό, ένα ειδωλολάτρι να τον κάνει χριστιανό. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, και εμείς. Πώς είστε? Θέλω απόψε πληρωμή. Θέλω αμοιβή. Ποια αμοιβή? Κρατήστε τα χρήματά σας για τον εαυτό σας. Δεν θέλω τα βαλαντιά σας. Θέλω τις καρδιές σας. Θέλω την ψυχή σας. Θέλω να κάνετε συμπολεμιστέ. Μέσα είστε μεγάλη σταυροφορία, η οποία ανοίγει στο άθρος μας. Και ο καθένας και ο ασήμαντος και η φτωχιά και η αγράμματος γυναίκα. Και ο συνάνε και ο ασπρομαλής γέρος ή το μικρό παιδί που στέκεται εκεί πέρα, όλοι μας. Και οι σεβαστοί γέροντες οι οποίοι τιμούν απόψε το κήρυγμα με την παρουσία του. Και ο σεβαστός πρόεδρος και οι πάντες, μια ψυχή συνακρούντες το Ευαγγελίο του Χριστού μας. Ας βοηθήσουμε, αδελφοί μου, αξίως της ιστορίας μας, αξίως του παρελθόντος μας, αξίως του αίματος που αρχίσαμε. Ας βοηθήσουμε αξίως της κλίσεως μας. Θέλω μια πληρωμή. Ποια είναι η πληρωμή? Πώς είστε απόψε? Εάν καθίσω στην πόρτα και θα μετρήσω, περνάτε τους 1000 ακροατάς απόψε. Είναι μια ευλογία Θεού. Δεν ικανοποιούμε. Είμαι πλεονάκτης. Είμαι άχρηστος. Δεν θέλω 1000 μόνο. Θέλω ο κάθε από εσένα, σαν τον Άγιο Δημήτριο, αυτό την κάθε μέρα ένα χριστιανό έφτανε. Εγώ θέλω, κύριοι είστε, κύριοι, 2000 να γίνετε. Δύο, τέσσερις. Και αν αυξηθεί το ποσοστό των μαγητών, τότε έχουμε κι εμείς να πούμε ότι πίσω μας δεν είναι μόνο 5, είναι 100, είναι 1000, είναι 2000. Και θα ζητήσουμε εκείνα που πρέπει για την αξιοποίηση του ηρωικού μας αγώνος. Ναι, αδελφοί, σας χαιρετίζω λοιπόν και την πρώτη αυτή συνάντηση σας παρακαλώ όλους σας να δέστε. Και ας τελειώσουμε απόψε, όχι μόνο με το σύνθημα αυτό, ότι ο καθένας από εσάς θα φέρει ένα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, όχι μόνο σε αυτή την αίθουσα, δεν το έχω μονοπόλιο αυτό. Οδηγήσατε τους χριστιανούς σε όλα τα κηρύγματα, σε όλα τα όπου κηρύττει η Ορθοδοξία. Οδηγήσατε τους όλους. Εγώ δεν είμαι τίουτο, μονοπωλιακό σύστημα δεν έχουμε. Αλλά ζητώ όλους σας να βοηθήσετε. Και έχουμε ακόμα φέτος οι σύλλογοι χριστιανικοί να ενωθούν, να γίνουν μια θηβαϊκή φάλανξ. Ηνωμένη φάλανξ να δώσουμε μια μάχη στα λεωφορεία του έθνους. Τελειώνω λοιπόν με το σύνθημα αυτό και όλοι μας, αδελφοί μου, μέσα στην χαρόδη αυτή την κατάσταση που ζούμε, να τελειώσουμε και να σφραγίσουμε την ομιλία μας με την προσευχή του Νάστορος, του μικρού Νάστορος. Θεέ του Δημητρίου, βοήθη μας, Κύριε, διαπρεσβειών του Αγίου Δημητρίου και πάνω των Αγίων. Αμήν.